Νίκο, είναι ευκαιρία να θίξουμε και να δούμε τα ζητήματα που τους απασχολούν. Ωραία, να σας... Μια βόλτα. Θα προσορίσουμε στο επιμελητήριο. Μισό λίγο να ξεκινήσουμε και πρόβλημα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε παρόντες πολλούς εκπροσώπους σωματείων και πρωτοβάθμιων. Με πολύ χαρά σήμερα συναντηθήκαμε εδώ το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με το επαγγελματικό επιμελητήριο και με τον πρόεδρο που είχε την ευγενή καλοσύνη να μας φιλοξενήσει και τους επαγγελματίες και εμπόρους της περιοχής. Τα προβλήματα της αγοράς είναι γνωστά. Υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, μειωμένη τζίρη, ειδικά ζητήματα εδώ στον νομό Κοζάνης και με τη γουνοποιία και με το θέμα της ενεργειακής μετάβασης που έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στον εμπορικό κόσμο, στους μικροεπιχειρηματίες οι οποίοι βλέπουν από τη μία μειωμένους τζίρους και έλλειψη ρευστότητας από εργαλεία χρηματοδότησης τα οποία δεν φτάνουν σε 9 στις 10 επιχειρήσεις και από την άλλη πάρα πολλά χρέη από τις αλλεπάλληλες κρίσεις του παρελθόντος που δυστυχώς είναι θηλιά για επαγγελματίες, εμπόρους και επιχειρήσεις χωρίς τα εργαλεία της κυβέρνησης μέχρι σήμερα να έχουν αποδώσει. Εμείς λοιπόν επαναλαμβάνουμε τις πάγιες θέσεις για στήριξη της αγοράς. Ζητάμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, 120 δόσεις για τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ με 30% κούρεμα ώστε να μπορούν να είναι οικονομικά ενεργές επιχειρήσεις, χρηματοδοτήσεις μέσα από ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό νόμο, αλλά και άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά, αλλά να φτάνουν σε όλες τις επιχειρήσεις και βέβαια το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει πολύ διαφημιστεί και εδώ δυστυχώς στην περιφέρεια αλλά και στον νομό Κοζάνης έχει πολύ λίγα δώσει μέχρι στιγμής, να μην φτάνει σε 136 μόνο επιχειρήσεις, αλλά να διαχειριστεί σε όσο δυνατόν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν 300.000 επιχειρήσεις και 830.000 επαγγελματικά αφημοί σήμερα να αποκλείονται και να έχουν πάρει 6.136 όλες και όλες επιχειρήσεις. Όσο και αν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι οι μικρές επιχειρήσεις, οι έμποροι, οι επαγγελματίες που πέρασαν αλλεπάλληλες κρίσεις και στάθηκαν όρθιοι συνιστούν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας, εμείς πίσω από κάθε μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση και εδώ στην Κοζάνη αλλά και σε όλη τη χώρα βλέπουμε ανθρώπους που μοχθούν κάθε μέρα, εργαζόμενους και εργοδότες χέρι-χέρι να παλεύουν, να επιβιώσουν, να σταθούν, να δουν την επόμενη μέρα με μια καλύτερη ματιά. Εμείς αυτούς κοιτούμε, αυτούς στηρίζουμε, σε αυτούς πιστεύουμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στηρίζει την αγορά και βεβαίως ως αξιόπιστη αντιπολίτευση θα συνεχίζει να επιμένει και να πιέζει την κυβέρνηση να κοιτάξει επιτέλους τους πολλούς και όχι τους λίγους και ισχυρούς. Για το επιμελητήριο της Κοζάνης αποτελεί τιμή και χαρά η επίσκεψη του κυρίου Κατρίνη στην περιοχή μας. Είναι η ευκαιρία να θέσουμε κάποια σημαντικά ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να πω ότι αν η προηγούμενη Βουλή είχε ευθύνη για την Κοζάνη και για τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, η επόμενη Βουλή έχει πλέον υποχρέωση να δει όλα τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Εμείς μένουμε σε 4 βασικούς πυλώνες. Το έχουμε πει επανειλημμένως, το αναφέρατε κι εσείς. Ένα ζήτημα είναι της ρευστότητας και της ενεργοποίησης σημαντικών εργαλείων στην περιοχή. Πρόσφατα είδαμε το πρώτο μικροδάνειο μέσα από το ΤΜΕΔΕ να ανακοινώνεται ως πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι ο Οργανισμός Μικροπιστώσεων μπορεί να σταθεί και να λειτουργήσει και στη Δυτική Μακεδονία. Άρα λοιπόν κυρίαρχο το θέμα της ρευστότητας, κυρίαρχο το θέμα της ενεργειακής εξοικονόμησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και φυσικά από τα βασικότερα ζητήματα το ανθρώπινο δυναμικό, καθότι και οι δημογραφικοί δείκτες, άρα και οι δείκτες του ΑΕΠ δεν ευνοούν την παραμονή νέων ανθρώπων στη Δυτική Μακεδονία, που είναι ζητούμενο και για τις επιχειρήσεις και για τις επενδύσεις που είναι να γίνουν, οπότε χρειάζεται εγρήγορση, συστηματική δουλειά και πρέπει η επόμενη Βουλή να εργαστεί σημαντικά και να βρίσκεται στο πλευρό και της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία έχει να διαπραγματευτεί και τέλος πάντων να εξελίξει ο τόπος μας την επόμενη περίοδο και κυρίως οι επιχειρηματίες.